Φίλες και φίλοι του Αρχιπέλαγος, βρισκόμαστε σε ένα σπίτι καραβολάτρι και θα μιλήσουμε με δύο καραβολάτρες, τον κύριο Γιάννη Αλμπάνη και τον κύριο Στέφανο Αναστασάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή το Αρχιπέλαγος που παρακολουθούσαμε να είναι σήμερα εδώ και να μιλάμε ζωντανά μαζί σας και να κάνετε ένα αφιέρωμα για όλη αυτή τη συλλογή που έχουμε να δείξουμε. Ναι, σήμερα έχουμε μία πολύ μεγάλη συλλογή, ίσως η μεγαλύτερη συλλογή σε μινιατούρες πλοίων, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται εδώ. Έχουμε και από εκεί ολόκληρη βιτρίνα από το εξωτερικό, από διάφορες εταιρείες. Πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτή η καραβολατρία. Η ιστορία αυτής της συλλογής ξεκινάει περίπου το 2009, όπου σε μία τυχαία αναζήτηση στο διαδίκτυο έπεσε μπροστά μου εντελώς τυχαία το πρώτο μου μοντέλο που ήταν το κουρασγερόπλαιο της επιρωτικής, το World Renaissance. Λοιπόν, μόλις το πήρα, μόλις το αγοράζαμε, όλη αυτή η χαρά έγινε ένας πόθος να κάνω μία συλλογή με κουρασγερόπλαια και επιβατικά που είναι ελληνικού ενδιαφέροντος κυρίως. Εν συνεχεία ξεκίνησα πιο έντονα, πιο δυναμικά να ψάχνω, πιο έμπειρος πλέον και έβρισκα, μέχρι που ένα σημείο άρχισε λίγο να τελματώνει όλη μου αυτή η διαδικασία. Δεν υπήρχαν άλλα πλοία, τα είχα πάρει. Και έπρεπε να κοιτάξω να βρω πλοία που έστω και αν έχριζαν μετασκευής μπορούσα να τα πάρω. Πάρα πολλά από τα πλοία που όχι μόνο που βλέπετε εδώ αλλά και που έχω και στη βιτρίνα έχουν μετασκευαστεί, έχουν προσθεθεί οι λεπτομέρειες που έπρεπε για να γίνουν και να δείξουν ελληνικά, αλλά κάποια στιγμή σιγά σιγά και αυτό άρχιζε να μην αποδίδει καρπούς, δεν υπήρχαν άλλα πλοία και στραφήκαμε στη λύση του 3D. Το 3D είναι η νέα γενιά ουσιαστικά που κυριαρχεί, σχεδιάζεται το πλοίο, το κάθε μοντέλο, όχι μόνο πλοίο, γιατί σχεδιάζονται πλέον τα πάντα και ο σχεδιασμός αποδίδει την εκτύπωση και η εκτύπωση μετά δίδει ένα μοντέλο με τη λεπτομέρεια που ο καθένας μπορεί να βάλει και επιθυμεί. Και εδώ έρχεται η συνεργασία με τον κύριο Αναστασάκη. Σωστά. Η συνεργασία με τον Στέφανο που, να πούμε, άρχισε τυχαία. Ο ίδιος ο Στέφανος κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο μου ζήτησε φωτογραφίες από ένα από τα εμπορικά πλοία που είχε υπηρετήσει ο πατέρας μου ως πρώτος μηχανικός και είναι το πλοίο που βλέπουμε εδώ και το έχω στην προθήκη. Εδώ που είναι μέσα στο... Σωστά. Του έδωσα ό,τι φωτογραφίες υπήρχαν διαθέσιμες χωρίς να μπορώ να ξέρω το τελικό αποτέλεσμα και μετά από 10-15 μέρες όταν μου έφερε το πλοίο που βλέπετε πραγματικά κατάλαβα ότι θα είναι η νέα μου πηγή για να εμπλουτίσω το στόλο μου και τη συλλογή μου. Σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστασάκη, να πούμε μερικά στοιχεία έτσι σχετικά με την κατασκευή των πλοίων. Ναι, βεβαίως. Πρώτα να πω καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Θα ήθελα να σας πω ότι με το 3D ασχολήθηκα για ένα λόγο. Επειδή είμαι και εγώ μοντελιστής και διάφορα μπορεί να κάνω και μινιατούρες, μπορεί να κάνω και αεροπλάνα, καράβια που μου αρέσουν πάρα πολύ, προσπαθούσα να βρω ένα αντικείμενο να προσθέσω σε ένα διόραμα που ήθελα. Δεν μπορούσα να το βρω. Οπότε αποφάσισα να πάρω ένα 3D εκτυπωτή, τότε ήταν ακόμη στην αρχή οι 3D εκτυπωτές, και να μπορέσω να δω αν μπορέσω να το εκτυπώσω, να το βγάλω. Κάθισα, έμαθα ένα πρόγραμμα που μπορώ να ζωγραφίσω, εκτυπώνω και βλέπω ένα τρομερό αποτέλεσμα, αυτό που ήθελε ακριβώς όπως ήθελα να βγει.
το βλέπω και λέω ότι είναι καταπληκτικό, είναι το μέλλον πια η 3D στο μοντελισμό. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, το δημιουργείς, το εκτυπώνεις, το βάφεις και είναι έτοιμο. Μου δίνει ο Γιάννης τα σχέδια, τις φωτογραφίες μάλλον από το πλοίο του πατέρα του, του το φτιάχνω και μου προτείνει να φτιάξουμε μία σελίδα και ένα κατάστημα στην ουσία, μία εταιρεία, που να μπορούμε να εκτυπώνουμε σχέδια, να βγάζουμε μάλλον από σχέδια διάφορα πλοία, ελληνικά και ξένα, από όλο τον κόσμο και να τα πουλάμε. Φοβερή ιδέα, καταπληκτική ιδέα. Πώς την ονομάσατε την εταιρεία? Mini Sipson Request. Mm-hmm. Επειδή τα περισσότερα πλοία βέβαια είναι κατά απέτηση και το όπως το θέλει ο πελάτης, ας πούμε, μπορούμε να του φτιάξουμε οτιδήποτε πλοίο θέλει. Όπως ξέρουμε, κάθε πλοίο έχει διάφορες μετασκευές στην καριέρα του, στη ζωή του. Εμείς ξεκινήσαμε με το Γιάννη να φτιάχνουμε ελληνικά πλοία, ελληνικού ενδιαφέροντος πλοία, και μόλις τα ανεβάζαμε στο site, υπήρχαν πραγματικά από όλο τον κόσμο. Μπορώ να σας πω, αυτή τη στιγμή στέλνουμε σε όλο τον κόσμο. Στέλνουμε από Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Καναδά, Φιλανδία, Σουηδία, όλο τον κόσμο, πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Έχουμε δηλαδή εκεί καραβολάτρες που ενδιαφέρονται για τα ελληνικά πλοία με τα ελληνικά χρώματα? Βέβαια. Mm-hmm. Ας πούμε και Έλληνες του εξωτερικού απόδημοι ή ξένοι είναι... που κάνουν συλλογή από όλες τις χώρες? Μαζεύουν, πρωτίστως μαζεύουν τα δικά τους. Mm-hmm. Ας πούμε το καράβι που ήταν όπως ήταν στα δικά τους τα νερά, όπως ήταν στα δικά τους τα δρομολόγια. Όταν το βλέπουν όμως το καράβι, ξέρουν βέβαια την πορεία του και βλέπουν ελληνικό, μας στέλνουν μήνυμα και λέει θέλω το συγκεκριμένο καράβι, όπως ήταν τη χρονολογία που βρισκόταν σε μένα στη Φιλανδία, στη Σουηδία κτλ. Βρίσκουμε εμείς με το Γιάννη ποιες αλλαγές είχε τότε με τώρα, αφαιρούμε ή προσθέτουμε και εκτυπώνουμε και έχουμε ένα καινούριο πλοίο. Και βγαίνει. Αλλά υπάρχουν στο εξωτερικό, επειδή έχω μιλήσει και ο Γιάννης μιλάει βέβαια με πάρα πολλούς κυρίως βόρειους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη λατρεία στα ελληνικά πλοία. Τους αρέσει πολύ περισσότερο, νομίζω ότι συμφωνείς σε αυτό. Τους αρέσουν πάρα πολύ τα ελληνικά πλοία όπως τα φτιάχνουμε εμείς, με τα δικά μας χρώματα, με τις δικές μας μετασκευές, και προτιμούν και παίρνουν πάρα πολύ με αυτά που ήδη έχουμε φτιάξει, σαν ελληνικό ενδιαφέρον πλοία. Σε αυτό το σημείο θα δώσω πάσα σε εσάς, κύριε Αλμπάνη, να μας δείξετε μερικά από τα δημιουργήματά σας. Εδώ θα δείτε πλοία που καταρχάς τα περισσότερα τα έχω ταξιδέψει. Αλλά είναι και άλλα που δεν είχα προλάβει και μου έχει μείνει το αποθυμένο. Και έλεγα ότι αφού δεν τα έχω ταξιδέψει, τουλάχιστον ας τα έχω σε μοντέλο. Ένα εκ των οποίων είναι εδώ το πανέμορφο Mediterranean Sea της Καραγιώργης που μεσουρανούσε τη δεκαετία του 70 και του 80. Στη γραμμή της Αγκώνας. Στη γραμμή της Αγκώνας, σωστά. Έφερε κατά κάποιο τρόπο την κρουαζιέρα στην ακτοπλοεία ο Καραγιώργης. Έφερε την κρουαζιέρα στην ακτοπλοεία και είναι αυτό που πολύ σωστά και εύστοχα είχε πει κάποιος φίλος, ότι αν υπήρχαν πνευματικά δικαιώματα, το 5% όλων των εταιριών έπρεπε να αποδίδονται στον Καραγιώργη. Και είχε απόλυτο δίκιο. Δίπλα στο Mediterranean Sea βλέπω και το Αιωλός, είναι. Βλέπετε τον Αιωλό, άλλος εργάτης στη γραμμή του Πρίντεζη, σωστά. Και έχουμε φτιάξει το ίδιο πάλι πλοίο σαν Άγιος Βασίλειος. Από την άλλη. Σωστά, με τα χρώματα του Απόστολου Βεντούρη. Επίσης ένα ακόμα cruise ferry της το δεκαετίας. Ionian Island, το Ionian Island. Για πιάστε το στο χέρι σας. Από τα αγαπημένα πλοία. Δώστε μας και δύο πληροφορίες για την κλίμακα και τις διαστάσεις. Η κλίμακα είναι η πιο δημοφιλής κλίμακα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και κυκλοφορεί στο εμπόριο. Είναι η 1:1250. Βγαίνει κοντά στους 13-14 πόντους. Δηλαδή για να μπορέσει κάποιος να το έχει και να το θαυμάζει στο γραφείο του ή σε ένα δικό του χώρο, χωρίς να του πιάνει μεγάλο χώρο. Να αναφέρεται όμως εδώ ότι μπορεί να μπει και σε προθήκη, όπως είναι το πρώτο σας. Μπορεί να μπει και σε προθήκη, είναι το ιδεατό θα ήταν να είναι σε μια προθήκη, προκειμένου να προστατευθούν
τα πολύ λεπτά του μέρη, όπως είναι η ιστή και τα διάφορα άλλα λεπτά σημεία του πλοίου. Και έρχεται εδώ ο πελάτης και σας λέει: εγώ δεν θέλω το Ionian Island, θέλω το Ionian Galaxy. Μπορείτε πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο να κάνετε αλλαγές στο σχέδιο που έχετε ήδη και να φτιάξετε το Ionian Galaxy? Έχει γίνει και αυτό που λέτε, δηλαδή να επέμβουμε επί του αρχικού μοντέλου και με τις μετασκευές. Αυτό συγκεκριμένα που μου λέτε το παράδειγμα, το κάναμε με το, να το δούμε, είναι με το Μιλένα και τον Ταλιάνα. Το οποίο αυτά έχουν μικρές διαφορές. Είναι μικρές διαφορές. Ταλιάνα είναι εδώ. Ξεκινήσαμε στην αρχή με το Μιλένα. Μας ζητήθηκε μετά να φτιάξουμε και τον Ταλιάνα, που ήταν εύκολο γιατί ήταν μικρές οι διαφορές τους. Όμως υπήρχε και περίπτωση που ενώ ξεκινήσαμε να κάνουμε επί του αρχικού μοντέλου τις διαφορές, ήταν τόσες πολλές, και αυτό ήταν κυρίως με τα Ιαπωνέζικα, που ο Στέφανος εδώ έπρεπε ουσιαστικά να το ξεκινήσει από την αρχή. Καινούριο μοντέλο. Καινούριο μοντέλο. Ναι. Φυσικά, εντάξει. Εδώ έχουμε και πλοία με μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, βλέπω το Βιτζέτζο Κορνάρο. Σωστά. Και κάπου έχω δει και το Σαμοθράκι. Σωστά, σωστά, σωστά. Το... εδώ είναι ο Βιτσέντσος. Έχετε ο βάλει εδώ και το Σαμοθράκι. Σωστά. Κάπου εδώ είναι και το Σαμοθράκι. Είναι εδώ. Α, μπράβο. Το οποίο Σαμοθράκι είναι και ένα πλοίο της συλλογής που του έδωσα λίγο πιο δραματική έτσι όψη από τον πολύχρονο παροπλισμό που είχε πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά και αυτό έγινε με σκοπό αφενός να διαφοροποιηθεί, αφετέρου να δείξει και το επίπεδο του βαψίματος που μπορεί να λάβει το πλοίο και να φαίνονται τα τρεξίματα, οι σκουριές που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που λέμε weathering. Ναι, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές που εφαρμόζονται, δεν είναι μόνο το weathering. Είναι το chipping, είναι πάρα πολλά. Αλλά ο πελάτης θέλουμε να δει ένα αποτέλεσμα που να τον δικαιώνει στην επιλογή που έκανε να επιλέξει την εταιρεία. Εδώ βλέπουμε και άλλα. Βλέπουμε το Δήμητρα του Αγούδη μου. Σωστά. Και το εδώ βλέπουμε το Δήμητρα και εδώ βλέπουμε το... και εδώ είναι το Express Athens. Μπράβο. Και έχουμε και εδώ. Είναι Αϊάς Express. Είναι Αϊάς Express. Ναι. Μικροδιαφορές αυτά, αλλά εξαιρετικά πάρτε, αγαπημένο πλοίο. Να βάλουμε και το Δήμητρα. Να τα δούμε έτσι δίπλα-δίπλα. Για να μπορεί ο κόσμος να έχει μια έτσι εικόνα πιο καθαρή. Ναι. Αυτά τώρα είναι στην κλίμακα των 1 προς 1250, αλλά κάποιος πελάτης σας μπορεί να το ζητήσει και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Εγώ ας πούμε γνώρισα εσάς γιατί σας έκανα μια παραγγελία. Πήρα το Ποσειδόν Express 1 προς 500, προς 450. 1 προς 450. Ναι. Σαφώς βέβαια και σε αυτές τις κλίμακες, τις μεγαλύτερες, προσθέτουμε στο μοντέλο, δεν μένει εκεί. Δηλαδή ξαναγυρνάμε στο σχεδιαστικό και προσθέτουμε πια λεπτομέρειες, σχοινιά, αλυσίδα στην άγκυρα, καθίσματα πίσω που δεν μπορεί να αποτυπωθεί στην 1 προς 1250 λόγω του μεγέθους. Αλλά στο μεγαλύτερο βέβαια μπορεί να βγει άνετα και οπότε προσθέτουμε λεπτομέρειες και με μία βασικά δεν έχει επιβάρυνση στην τιμή που προσθέτεις, είναι η επιβάρυνση στη ρητίνη που παίρνει περισσότερη ρητίνη. Εκεί είναι η επιβάρυνση, η χρηματική επιβάρυνση παραπάνω. Δεν είναι ότι προσθέτεις κάποια πράγματα, αυτά είναι πανεύκολα για να μπουν. Αλλά μπορεί αυτή τη στιγμή εμείς σαν εταιρεία μπορούμε να βγάλουμε 30 εκατοστά πλοίο. Οποιοδήποτε βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα πάνω μπορεί να γίνει μικρότερο, μπορεί να γίνει και μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο βέβαια είναι και το πιο εξαιρετικό, έτσι, γιατί θα έχει τη λεπτομέρεια. Εξαρτάται πόσο χώρο έχει ο καθένας στο σπίτι του για να χωρέσει όλα αυτά. Γι' αυτό είναι εσείς, ας πούμε, επειδή έχετε πάρα πολλά, έχετε τη μικρή κλίμακα. Έχω τη μικρή κλίμακα, αλλά θα πρέπει να πω ότι είμαι ευτυχής γιατί έχω μια σύζυγο η οποία έχει δείξει κατανόηση και με μια συλλογή που ξεπερνάει τα 250 μοντέλα, αν δεν είχα τη συγκατάθεση, αλλά και της ίδιας που της αρέσει, έτσι να πούμε την τρέλα, δεν θα μπορούσα να την έχω. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι το μικρό μοντέλο προτιμάται λόγω έλλειψης χώρου. Λόγω έλλειψης χώρου καθαρά. Δείξτε μας κι άλλα έτσι μοντελάκια, γιατί εδώ βλέπουμε την ιστορία όλης της ελληνικής ακτοπλοείας. Βλέπω εδώ το Aquarius, που είναι από το τελευταίο πλοίο του
του εθνικού μας εθνικού μας ποιητή της θάλασσας, των ναυτικών. Επίσης, έχουμε τον Καβαδία. Επίσης, να δείξουμε, στόχος της συλλογής είναι να δείξω όλες τις εταιρείες, είτε ήταν μοναχοβάπορες, είτε ήταν λίγα χρόνια ή πολλά, που υπήρξαν στην ελληνική ακτοπλοεία. Εδώ βλέπουμε το Κεφαλόνιαν Sky. Sky, Seven Island Lines. Σωστά, σωστά. Δεν ήταν πολλά χρόνια η εταιρεία. 2-3 χρόνια νομίζω. Ναι. Ήταν και το Ιωνής τότε. Ήταν μαζί με το Ιωνής, ναι. Σωστά. Απλά σαν σύμβολο, σαν εταιρεία ήθελα να το έχω και αυτό στη... Με μικρή αλλαγή βγάζεται το Ionian Star, Ionian Star ή το Ionian Sun. Σωστά. Όχι, το Ionian Star. Με μικρή αλλαγή. Ήταν έτσι το αδελφάκι. Το Ionian Sun που και αυτό το έχουμε και είναι επίσης πάρα πολύ όμορφο. Εδώ δείχνω το Ionian Star, το αδελφάκι δηλαδή, ναι. Που πέρασε πολύ καλές μέρες επί ημερών Στρίτζη. Ναι. Έτσι. Και υπάρχουν και άλλα βαπόρια που είναι πάρα πολύ αγαπητά. Δυστυχώς πλέον το πλήρωμα του χρόνου είναι τέτοιο που δεν τα έχουμε μαζί μας, όπως είναι ο αγαπημένος Θεόφιλος, που τόσοι μα τόσοι έτσι έχουν ταξιδέψει και τον αγαπούνε και έχουν νοσταλγία. Αυτό είναι και το αγαπημένο της συζύγου μου, που είναι από τη Μυτιλίνη. Και το οποίο με μικρή αλλαγή γίνεται φέδρα των Μινωικών. Γίνεται φέδρα των Μινωικών. Εγώ προσωπικά, επειδή μ' αρέσει και η εταιρεία και το σύμβολο του Βεντούρη, το έχω και όπως πρωτοπαραλήφθηκε. Το Πολούξ. Το Πολούξ. Mm. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι κοιτάζοντας την ιστορία του κάθε πλοίου, δεν δίνουμε στον πελάτη το ίδιο πλοίο με άλλα χρώματα και με άλλες σήματα, και με άλλα σήματα. Κοιτάζουμε και τις διαφορές. Δηλαδή, όσο και αν στο μάτι μπορεί να μην φαίνεται και να μην είναι ορατό, έχουμε κάνει και ό,τι αλλαγές έγιναν μετά από όπου του το πήρε η ΝΕΛ. Ναι. Είτε προσθέτουμε ή αφαιρούμε. Προσθέτουμε, ναι. Πολύ σωστά, είτε αφαιρούμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το μαζικοποιήσουμε. Το κάνουμε ιδιαίτερο, το κάνουμε ακριβώς έτσι όπως είναι και όχι να κάνουμε κάτι μαζικό και να το διώξουμε. Επίσης, πάρα πολύ ωραία... Το Κρήτη 2, βλέπω Κρήτη, εδώ το, σε περίοπτη θέση. Το Κρήτη 2 είναι... Το Κρήτη 2 είναι και το αγαπημένο μου εμένα. Είναι του Στέφανου. και λόγω καταγωγής. Εξαιρετικό. Είναι... Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα μοντέλα. Ένα από τα καλύτερα μοντέλα και... και από τα πιο πετυχημένα πλοία της ελληνικής ακτοπλοείας, γιατί έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα και πολύ χαμηλή κατανάλωση, οπότε απέδωσε στην εταιρεία του για πολλά χρόνια τα μέγιστα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, και το αδελφό του βέβαια, τα χρόνια περνάν. Κάποια στιγμή δυστυχώς για όλα υπάρχει ένα όριο. Εγώ προσωπικά ελπίζω το Κρήτη 2 να το καμαρώνω πολλά χρόνια ακόμα. Και τώρα ήθελα να προσθέσω, τώρα που λέγαμε για τις διαφορές, τι μπορούμε να προσθέσουμε στα χρώματα ή στα σήματα που παίρνουν. Θυμάσαι το Γερμανό που μας το παρήγγειλε, πώς το ήθελε, με την πυρκαγιά. Ναι, υπήρξε μια παραγγελία ειδικά για το Κρήτη 2. Από ένα Γερμανό. Που πέραν τότε στην Πάτρα το 2008, δεν είμαι και σίγουρος για το έτος, που είχε πάρει φωτιά. Και μας το παρήγγειλε με έντονα τα σημάδια της πυρκαγιάς, ναι. Από όταν γύρισε πάλι πίσω στην Πάτρα. Το φτιάχνουμε. Ναι, ό,τι είναι για να ευχαριστήσει τον πελάτη. Όπως το θέλει ο πελάτης. Ό,τι είναι για να τον κάνει να χαμογελάσει μόλις το δει και το ανοίξει από τη συσκευασία. Μια συσκευασία που φροντίζουμε να είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή όσον αφορά τη φροντίδα του μοντέλου όπου και να φτάσει. Μας το έχουν πει όλοι οι ξένοι ότι είναι μία από τις καλύτερες συσκευασίες που έχουν έρθει, ναι. Ποτέ. Όπως και να είναι, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Είναι τόσο καλά ασφαλισμένο όπου και να πάει, δεν πρόκειται να πάθει. Και θεωρούν και συγκεκριμένα γνωστό όνομα στην Ευρώπη που ασχολείται με τέτοια, είχε απορρίσει πώς μπορούμε και βάζουμε τόσο ακριβή συσκευασία. Γιατί η συσκευασία είναι αυτή που στέλνουμε εμείς με τα κουτιά, το δέσιμο που έχει μέσα, γιατί είναι τρία κουτιά μπαίνουν εδώ πέρα μέσα όταν στέλνονται, είναι πανάκριβα. Όλα αυτά είναι πανάκριβα. Και είχε απορρίσει για ποιο λόγο βάζουμε τόσο ακριβή συσκευασία. Αλλά ο άλλος όταν θα το πάρει και είναι και ένα υλικό
που είναι σχετικά ευαίσθητο, πρέπει να προστατευτεί με το μέγιστο δυνατό. Είναι, ας πούμε, ένα εντός εισαγωγικών, είναι ένα κόσμημα. Κόσμημα. Είναι ένα μπιμπελό στην ουσία. Οπότε μικρό διαμάντι. Θα πρέπει να το προφυλάξουμε ως ένα κόσμημα, ως ένα αντικείμενο υψηλής αξίας. Εγώ όταν μιλάω με τους ξένους. Και υψηλής τέχνης. Τέχνης. Ακριβώς, ναι. Γιατί είναι art, είναι τέχνη το συγκεκριμένο. Ναι. Όταν μου μιλάνε οι ξένοι ότι πότε θα έχω το καράβι στα χέρια μου, πότε θα φύγει, πότε θα γίνει shipping, δηλαδή να το ταχυδρομήσουμε, του λέω: κάνει υπομονή, σε 10 μέρες θα έχεις το μικρό διαμάντι στα χέρια σου. Εγώ τα ονομάζω πάντα μικρά διαμάντια. Και συμφωνούν βέβαια απολύτως μαζί μου. Θέλω να σας πω ότι είναι ο τρόπος και η λεπτομέρεια είναι εξαιρετική. Μέχρι και πριν από λίγο καιρό τα βγάζανε σε σιδερένια. Το σιδερένιο καλούπι δεν μπορεί να αποδώσει τη λεπτομέρεια που μπορεί να σου αποδώσει η ρητίνη και ο συγκεκριμένος εκτυπωτής. Mm-hmm. Και ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται. Δηλαδή έχουν βγει 8 κάπα και τώρα πάμε στα 12 κάπα. Που σημαίνει τι? Ότι θα μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα μοντέλο στην 1250 κλίμακα πάχος τρίχας. Δηλαδή θα μπορείς να βάλεις ρέλια. Οπότε αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Λογικά θα ανέβουν όμως και οι τιμές στα μοντέλα. Ναι, γιατί εδώ τώρα πια πηγαίνουμε σε τεχνικό θέμα, πηγαίνουμε πια στο είδος της ρητίνης. Κάποιος συλλέκτης όμως που θέλει να έχει όλα αυτά τα πλοία της ακτοπλοείας, είτε της κρουαζιέρας, θα πληρώσει όσο χρειαστεί για να. Δεν θα είναι μεγάλη διαφορά. Το αποτέλεσμα είναι κορυφαίο. Ακριβώς. Η ρητίνη, όταν προχωράμε σε τέτοιες μεγάλες εκτυπώσεις και τόσες μεγάλες αναλύσεις, ακριβώς επειδή ανεβαίνει και αυτή η ρητίνη σε τεχνογνωσία και τεχνολογία, την πληρώνεις. Όταν θα μπορέσει μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο να σου παγώσει ένα στρώμα, ένα μισό μιλιμέτρο μάλλον. Είναι καταπληκτική η ρητίνη. Αυτό σημαίνει ότι είναι καταπληκτική η ρητίνη. Αυτή πρέπει να την πληρώσεις. Εμείς οι συγκεκριμένες που χρησιμοποιούμε για αυτά τα μοντέλα είναι από Αμερική. Έχει τη μικρότερη συρρήκνωση στην αγορά από όλες που κυκλοφορούν παγκόσμια οι ρητίνες και είναι και πανάκριβη. Γι' αυτό και τα μοντέλα μας προσπαθούμε να το κρατήσουμε όσο γίνεται χαμηλά, αλλά είναι ένα επίπεδο. Είναι μάλλον μια επιλογή που πρέπει να την πάρεις, να πάρεις αυτή τη σωστή ρητίνη για να μπορέσει να σου αποδώσει αυτό, να σου δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αν είχες μια κοινή ρητίνη που κυκλοφορεί έξω, δεν θα μπορούσαν να εκτυπωθούν αυτές οι μικρές λεπτομέρειες σε αυτό το μικρό μέγεθος. Μάλιστα. Για το τέλος, να μας δείξετε μερικά μοντέλα ακόμα. Ευχάριστο. Τα μοντέλα θεωρώ τη συλλογή. Ναι. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πω. Τιμή Σένεκεν για ένα πλοίο του Στρίτζι, το οποίο δεν έχει λάβει την δημοσιότητα, να το πούμε έτσι, που του αναλογούσε. Ήταν το Ionian Star. Ναι. Αυτό που στην αρχή λέγανε Ionian Star 2, το Ionian Star. Ένα πλοίο που πραγματικά έδωσε στην εταιρεία πάρα πολλά. Και ναι, μεγάλο μεταφορικό έργο, έτσι, Ιταλικής κατασκευής, νεότατο ήρθε στο στόλο του κυρίου Στρίτζι. Μεγάλο έργο και εξακολουθεί, είναι από τα πλοία που εξακολουθούν και είναι ακόμα ενεργά. Εδώ βλέπω και το Silver Paloma. Έχουμε το Silver Paloma της Arcadia. Αυτά είναι πλοία που είμαι τυχερός που τα έχω ταξιδέψει, γιατί οι γονείς μου, βλέποντας την τρέλα που έχω, ακόμα και στα πιο... Αυτό είναι και πρώην τρενάδικο. Είναι πρώην τρενάδικο, το οποίο όταν το είχε φτιάξει ο εφοπλιστής, το Τροχίδης, αν δεν κάνω λάθος... Ναι, που είχε την Afro-S Alliance. Βρίσκανε παντού καλώδια, τα οποία δεν ξέρανε από πού ερχόντουσαν και πού πηγαίναν, αλλά σίγουρα ξέρανε για ποιο σκοπό ήταν. Ναι. Ήταν εποχές Ανατολικής Γερμανίας. Λοιπόν... Επίσης, τυχαία τώρα. Βλέπω τις Smart Lines πιο μπροστά. Βλέπω την αγαπημένη εταιρεία και ένα από τα καλύτερα πλοία που είχε ο κύριος Μαραγκόπουλος. Την Κοντέσα, το Κόντες που λέγαμε. Ένα πολύ όμορφο πλοίο κατ' εμέ. Δεν το έχω ταξιδέψει, τουλάχιστον το έχω σε μοντέλο. Είναι από αυτά που λέγαμε πριν. Άλλα πλοία είναι πολλά. Είναι το Artemis. Είναι το Artemis, το οποίο βγήκε σαν Γεώργιος 2 στην αρχή. Εγώ το έχω με τα σινιάλα της ΑΝΕΚ.
αν και σαν Χελένικ έκανε την καριέρα του. Έτσι το είχα δει μια φορά στη Σύρο και μ' άρεσε και είπα ότι θα το φτιάξω με τα σινιάλα της ΑΝΕΚ. Και έχουμε και κάποια κουραζιερόπλια, όπως είπαμε, όπως είναι το Aquarius που προείπαμε. Όπως έχουμε το Serenade που ήταν της Louis Cruises. Ένα... Βλέπω εκπληκτική λεπτομέρεια. Εκπληκτική λεπτομέρεια. Έχουμε κάνει μέχρι και την κλίμακα της Σιδερένια που είχε μέσω του Γερανού και την κατέβαζε. Ναι, είναι ένα από τα καινούρια μας πλοία αυτό και γι' αυτό βλέπετε και ορατή τόση λεπτομέρεια. Νομίζω ότι για κάποιον ο οποίος θα το πάρει ή οποιοδήποτε πλοίο πάρει θα τον ενθουσιάσει αυτό που είπατε, η λεπτομέρεια. Γιατί φροντίζουμε να είναι κάτι όμορφο. Είναι εντυπωσιακό σε αυτά που φτιάχνετε και τις πισίνες φαίνονται σαν πραγματικές. Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω πώς φτιάχνετε γιατί ακούνε και τα μυστικά σας ή οι ανταγωνιστές, αλλά είναι κάτι που σας αξίζει συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερα τα μοντέλα και ο πελάτης να είναι πάντα ευχαριστημένος και να το βλέπει και να το θαυμάζει. Να μην το πάρει και να το βάλει στην άκρη, να πει πήρε ένα μοντέλο, δεν είναι έτσι όπως το θέλω και να το βάλει στην άκρη. Θέλουμε να το βλέπει και να το θαυμάζει. Μου είχε στείλει πριν από κάνα εξάμηνο, ένας Αμερικάνος, ο οποίος ήθελε ένα πλοίο που δεν μπορούσε να το βρει πουθενά στον κόσμο. Σε αυτό πηγαίνανε πάρα πολύ τακτικά με τον πατέρα του, με την οικογένειά του, πηγαίνανε διακοπές με το συγκεκριμένο κουραζιερόπλοιο. Μπόρεσε και το βρήκε μέσω μια άλλη παραλλαγή από το site μας και μου το παρήγγειλε. Μου λέει: μπορείτε να το φτιάξετε όπως ήταν στη Σιγκαπούρη και έκανε το τέτοιο. Μπορούμε, του λέω: θα το φτιάξουμε. Του το στέλνω και μου στέλνει μήνυμα ότι συγχαρητήρια, είναι καταπληκτικό το μοντέλο. Συγχαρητήρια, καταπληκτικά τα σήματα. Καταπληκτικό το βάψιμο. Θα πάει στην κορυφή της βιτρίνας μου που έχω και λυπάμαι πάρα πολύ επειδή ήταν το αγαπημένο πλοίο του πατέρα μου που δεν θα μπορέσει ποτέ, επί 15 χρόνια μου το ζητούσε και δεν μπορούσε να το βρει. Και έφυγε από τη ζωή και το είχε βάλει σκοπό να το βρει έστω και μετά το θάνατό του. Και το βρήκε και ήταν απολύτως ικανοποιημένος. Τέτοιο θέλουμε να προσφέρουμε εμείς στον πελάτη. Τώρα τι έχουμε να περιμένουμε από επόμενα σκαριά? Από ελληνικά σκαριά και πολλά και καλά. Είμαστε στη φάση που θα βγει το Super Ferry το πρώτο, το μεγάλο. Το Strigi εννοείται, το 1992. Ναι, το 1992. Το Super Ferry 2, ο Αλκαίος, το Άπτερα, το Κάντια. Λέω αυτά που έτσι πολύ πρόχειρα μου έρχονται και υπάρχουν έτσι και κάποιες ήδη συζητήσεις. Να κάνουμε το Ionian Queen του κυρίου Τζανετάτου, της Endeavor, το Ίκαρος, υπάρχουν δηλαδή, ο κόσμος ανταποκρίνεται πολύ θετικά, ναι. Γιατί είναι πλοία των παιδικών του χρόνων. Εγώ προσωπικά σαν καραβολάτρη σας παρακαλούσα κάποια στιγμή να ασχοληθείτε να φτιάξετε και τα πλοία της πιο δημοφιλούς γραμμής στο Αιγαίο που είναι η Παροναξία. Οπότε περιμένω από εσάς κάποια στιγμή να φτιάξετε το Αιγαίο των αδερφών αγαπητών, το Γιώργιος Εξπρές του Βεντούρη, το Κύμολος, το Παναγία Τίνου, το Ναϊάς 2, δηλαδή αυτά που όργωναν τις Κυκλάδες τη δεκαετία του 80. Πιστεύω ότι αυτά στις καρδιές μας είναι τα πιο δημοφιλή. Είναι πλοία αγαπημένα, είναι πλοία πολυτραγουδισμένα να πω, πολυταξιδεμένα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα πλοία συνδέονται με τις ευχάριστες στιγμές που έχουμε περάσει. Οπότε είναι και για μας δικιά μας επιθυμία να φτιάχνουμε πλοία γιατί και εμείς τα έχουμε ταξιδέψει. Οπότε να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε χρονικά, αλλά ότι θα γίνουν είναι σίγουρο. Θα το κάνουμε δηλαδή, το έχουμε βάλει και εμείς στόχο να βγάλουμε πάνω από 80 με 100 πλοία μόνο ελληνικά. Με το καλό έχουμε. Εγώ θα ήθελα εδώ να κλείνοντας να πω ότι επεκτηνόμαστε σαν εταιρεία, δηλαδή ξεκινήσαμε στην ουσία οι δυο μας
και αυτή τη στιγμή είμαστε συν δύο που βάφουν, ένας που κάνει τα σήματα και άλλοι δύο που ζωγραφίζουν, που τα σχεδιάζουν στον υπολογιστή, τον Κώστα και τον Παναγιώτη, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι εξαιρετικοί και οι δύο, βγάζουν λεπτομερέστα τα μοντέλα. Και επεκτηνόμαστε βέβαια πέρα από αυτά, επειδή βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από ξένους και από Έλληνες, και στα κρουαζιερόπλια και στα LNG, στα εμπορικά πλοία πια. Και ζητάνε πάρα πολλά εμπορικά, και αυτό συζητούσαμε και με τον Γιάννη τώρα, έχουμε από ανθρώπους, μας έχουν πει να τους φτιάξουμε την καριέρα τους ολόκληρη στα εμπορικά πλοία. Που ήταν. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 17-18 πλοία ένα άτομο για σχεδίαση. Έχουμε πάνω από 100 πλοία αυτή τη στιγμή να σχεδιάσουμε. Ναι, σαν απαιτήσεις. Σαν απαιτήσεις καινούρια, όχι από τον κατάλογο της εταιρείας, πάνω από 110 πλοία για σχεδίαση, τα οποία είναι στη σειρά. Είμαστε σχεδόν ηχθημερών τα 3 άτομα που σχεδιάζουμε, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε σε εύλογο χρόνο και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις, και προσπαθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να τα έχουν στα χέρια τους. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία που είχαμε και εύχομαι να μας ταξιδεύετε μέσα από τις δημιουργίες σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε εκείνη στη σελίδα σας. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε με τη σειρά μας. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο, κάθε πλοίο κρύβει για τους περισσότερους από εμάς μία πολύ ευχάριστη ή μία ανάμνηση έστω από το ταξίδεμά του. Οπότε θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ κόσμο να θυμηθεί και να χαμογελάσει βλέποντας τις μινιατούρες των πλοίων που θα δείξετε κι εσείς με την κάμερά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά.